Πάμε να πιάσουμε ένα θεματάκι. Ωστόσο, για να πάμε στο θεματάκι με τους ναυαγοσώστες και τους πνιγμούς και τα περιστατικά, έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία. Τα συγκεντρώσαμε. Μία έρευνα αναφορικά με τις απώλειες συνανθρώπων μας στις θάλασσες της Κρήτης. Λοιπόν, 3/7 ξεκινάμε από χθες, βέβαια, ή να το πάρουμε ανάποδα λίγο. Θα ξεκινήσουμε από κάτω με τη βοήθεια του Τάσου εδώ στο Κερανό. 1η Ιουλίου, ένας 37χρονος Σλοβάκος στο Ρέθυμνο άφησε την τελευταία του πνοή. Την ίδια μέρα, ένας 22χρονος Ιρλανδός στη Χερσόνησο. Την επομένη, 2/7, ένας 75χρονος Άγγλος στην Κιανή Ακτή Χανίων. Και πάμε, επανερχόμαστε στην περιφερειακή Νότα Ηρακλείου, στο Δήμο Χερσονήσου, ένας 79χρονος Σέρβος στον Ανισαρά Χερσονήσου. Λοιπόν, είναι τα τελευταία περιστατικά τα οποία μας γεμίζουν, εκτός από θλίψη και προβληματισμό. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Δημήτρη Κλάδο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής ναυαγοσωστικής, προκειμένου να αναφερθούμε στα απανωτά περιστατικά πνιγμών και διασώσεων την ίδια ώρα βέβαια, σε καθημερινή βάση, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αν μπορούμε να κάνουμε και μία σύγκριση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν είχαμε πανδημία ή όχι. Την καλησπέρα μας, κύριε Κλάδε. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκεντρώσαμε κάποια στοιχεία και με τη δική σας βοήθεια. Εγώ προσωπικά, παρουσιάζοντας αυτά τα περιστατικά, μου δημιουργείται το αίσθημα του προβληματισμού και της ανησυχίας και παράλληλα ένα γιατί σε καθημερινή βάση, κύριε Κλάδε, έχουμε περιστατικά όπου η επέμβαση του ναυαγοσώστη κρίνεται απαραίτητη, πέρα από τα περιστατικά πνιγμών. Ναι, όπως βλέπετε, τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά, αλλά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Δεν είναι όλα τα περιστατικά πνιγμοί. Βαφτίζονται πνιγμοί γιατί συμβαίνουν στον αγιαλό. Στα 10 περιστατικά, τα 8 είναι παθολογικά τα αίτια και τα 2 τα τελευταία του νεαρού, ο οποίος στις πρώτες πρωινές ώρες βούδισε στη θάλασσα μεθυσμένος στη Χερσόνησο. Και το τελευταίο σήμερα στο Ρέθυμνο, το οποίο ερευνάται μετά από την εκκρουσία νεκροτομή, τι είναι. Η παρουσία του ναυαγοσώστη, βλέπετε, όχι μόνο απαραίτητη είναι, αλλά επιβάλλεται πλέον και δεν επιβάλλεται μόνο στους πολυσύγναστες και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο νόμος λέει στις 50 ομπρέλες είναι πολυσύγναστη παράλληλα, δηλαδή στους 100 λουόμενους. Πιο πέρα που έχει 49 ομπρέλες, έχει 98 λουόμενους, δεν επιβάλλεται η παρουσία του ναυαγοσώστη. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος. Μάλιστα. Βέβαια έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση αναφορικά και με το ωράριο της κάλυψης. Εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ναι, με το νέο πιδέλτα το 71-20, ναι. Το ωράριο είναι 16, αλλά πιστέψτε με, κύριε Νίκο, δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με τον ωράριο, ναι. Όσο έχει να κάνει με τα ακραία καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες μέρες. Ναι. Βλέπετε ότι επικρατούν άνεμοι στα βόρεια παράλια. Με ισχυρούς ανέμους, σωστά. 5, 6 και 7 μποφόρ. Με αποτέλεσμα, εμάς ο ρόλος μας να είμαστε σε εγρήγορση και να κάνουμε πρόληψη. Ξέρετε, κύριε Νίκο, η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Η πρόληψη και αν προλάβουμε το λόμενο, σωστά, πριν πει στο νερό. Γιατί είστε επαγγελματίες και, πολύ καλά κάνετε. Σίγουρα δεν θα έχουμε. Αλλά την ίδια ώρα είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από προτροπές, ούτε από συμβουλές και υπερεκτιμούν και τις δυνατότητές τους. Θέλω λίγο απευθυνόμενος λίγο τώρα στους τηλεθεατές, σε μικρούς και μεγάλους, σε οικογένειες, που το επόμενο διάστημα θα πάρουν την άδειά τους, θα πάνε στις παραλίες να βουτήξουν, να κάνουν τον μπάνιο τους. Τι πρέπει να προσέξουν, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σταθούμε λίγο εκεί. Αυτό που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, καταρχήν πρέπει να πηγαίνουν σε οργανωμένες παραλίες που υπάρχει ναυαγοσώστης με την ένδειξη τι σημαίνει κάθε σημαία και τα λοιπά. Πρώτον. Δεύτερον, να μην έχουν ξενυχτήσει ή έχουν πιει αλκοόλ ή κάνουν χρήση αλκοόλ στην παραλία και να βουτάνε στη θάλασσα και να ξεπερνούν τα όρια τους. Να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Τρίτον, οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα μικρά παιδιά, γιατί ο ναυαγοσώστης δεν μπορεί να τα βλέπει όλα, έτσι. Τέταρτον, αν έχουν ηλικιωμένα άτομα στην παρέα τους, μεγάλης ηλικίας και ιδίως αν έχουν κάποια προβλήματα υγείας ή ιστορικό, καλό είναι να τα αναφέρω στον ναυαγοσώστη, ότι ξέρετε, έχουμε ένα παππού που έχει κάποια προβλήματα, έτσι ώστε να είμαστε stand-by, να παρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον κόσμο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και την συνεργασία του κόσμου. Μάλιστα. Να λειτουργούμε όλοι σαν ομάδα. Εύη.
Από εκεί και πέρα, εάν προσέξουν αυτά τα πέντε πραγματάκια που σας είπα, πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα εξελιχθεί καλά, χωρίς απρόοπτα. Κύριε Κλάδε, σεβόμαστε τη θάλασσα, να μας σέβεται και αυτή. Κύριε Κλάδε, πάντως πιστεύω θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι ο ναυαγωσός στο ωράριο της εργασίας του καλείται να κάνει πολλά πράγματα, από το να σώσει ζωές μέχρι να φροντίζει και τους λουόμενους, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μια προσωπική εμπειρία δική μου χθεσινή στη θάλασσα, που είδε τον ναυαγωσός, ο οποίος είχε στο μυαλό του μια κυρία η οποία φαινόταν έτσι ότι δεν είναι και πολύ εξοικειωμένη με το νερό, είχε φάει μόλις, δεν την είδε αν έχει μπει στη θάλασσα ή όχι, και έψαχνε να δει κατά πόσο είναι μέσα στο νερό, δεν είναι, αν είναι κάπου αλλού και έχει, έτσι, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Οπότε μέσα σε αυτές τις 7, 8, 10, 12 ώρες που δουλεύετε, καλείστε να κάνετε πολλά παράλληλα πράγματα. Και ίσως αυτό έτσι δυσκολεύει και περισσότερο το αντικείμενο της εργασίας σας. Να ξέρετε, τον ναυαγωσώστη τον ξεχωρίζει η επαγγελματικότητά του, ο εθελοντισμός που έχει προς τον άνθρωπο, έτσι ώστε να προσφέρει. Και το 8ωρο, πιστέψτε με, που είναι στο πόστο του ο κάθε ναυαγωσός της επαγγελματίας, δρά όπως έχει εκπαιδευτεί να κάνει πρόληψη, όπως είπαμε, πρόληψη σώζει ζωές, να δίνει συμβουλές στους λουόμενους, να έχει την προσοχή του παραπάνω σε ηλικιωμένους ανθρώπους μετά τα 70, οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια αντισώματα και τις αντοχές όπως ένας νέος άνθρωπος, και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Προσοχή, προσοχή. Αν σεβαστείς τη θάλασσα, θα σε σεβαστεί και εκείνη. Αυτό δεν λέτε, αυτό δεν είναι ένα μότο καθημερινότητας για σας? Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Σεβασμό. Η θάλασσα θέλει σεβασμό. Λοιπόν, μπορούμε να την απολαύσουμε. Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε τα πάντα. Αν δούμε ότι έχουμε κόκκινη σημαία στην παραλία, μπορούμε να παίξουμε ρακέτες. Μπορούμε να βαρχούμε λίγο-λίγο έξω. Μπορούμε να κάτσουμε τους φίλους μας, να διασκεδάσουμε, να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε στο νερό. Να δείξουμε ότι είμαστε καλοί κολυμβητές ή πάμε κόντρα στον ναυαγωσώστη και στις συμβουλές του να μας φυρίζει, έτσι ώστε να προκαλούμε. Γιατί καμιά φορά η υπερεκτίμηση και υπερεπτικότητα στοιχίζει ακριβά στους ανθρώπους. Κύριε Κλάδε, αυτή τη στιγμή βλέπω φυσάει λίγο. Έχει ανέβει κόκκινη σημαία. Αυτή τη στιγμή, πριν λίγο, πριν 15 λεπτά, σχόλασε ο ναυαγωσώστης. Ναι. Έτσι, επειδή οι άνεμοι έπεσαν κατά τις απογευματινές ώρες, μετά τις 4.30-5 ώρα, ενώ ήταν αναρτημένη η κόκκινη σημαία, έχει αναρτήσει την κίτρινη τώρα. Μάλιστα. Και την κόκκινη που λέει χωρίς ναυαγωσώστη πάνω. Αν δείτε τον πύργο. Βέβαια, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δείχνει το πλάνο. Πάνω είναι οι αναρτημένες σημαίες και στο πλάι είναι τι σημαίνει η κάθε σημαία. Τι σημαίνει η πράσινη, τι σημαίνει η κίτρινη και τι σημαίνει η κόκκινη. Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τον επαγγελματισμό, βέβαια, και για την αυταπάρνηση σε πολλές περιπτώσεις που δείχνετε. Ας ελπίσουμε ότι θα εκμηδενιστούν γενικά και δεν θα υπάρξει στο εξής, από αύριο και όλες από σήμερα, ούτε ένα περιστατικό απώλεια ζωής, βέβαια, στους ανθρώπους μας σε θάλασσες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.